Σήμερα Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022. Μια επισκόπηση λοιπόν σε όλα τα φυτά που έχετε καιρό να δείτε. Ξεκινάμε από εδώ. Αυτή τη γλάστρα εδώ την κατεστραμμένη. Με το καρπομπρότους έντουλης, εδώ. Τον καρπόβρατο και αυτό εδώ τον κραπτοπέταλουμ. Αυτός είχε σπάσει κλαδιά και βγήκαν εδώ. Γεράνι εδώ. Εδώ πίσω έχει και βολβό. Έχει ύδρα και λοιπά. Πάμε εδώ τώρα. Αυτή εδώ είναι μια φτέρη που είχα πάρει ως μικρό ρίζωμα. Μια νεφρόλα επισκορδιφόλια και μεγάλωσε μια χαρά. Πέρασε και το χειμώνα έξω. Αλλά μάλλον θα τη μεταφυτέψω. Αυτήν και θα την πάρω. Τώρα εδώ έχουμε μούσκαρι. Δεν θυμάμαι επιστημονική. Θα το βάλω στην περιγραφή. Είναι πολύ ωραία. Έχει και στην Ελλάδα κάποια είδη. Αυτό νομίζω δεν είναι ελληνικό. Μπορεί και να είναι. Είναι βολβοί που βγάζουν αυτές τις αξιανθίες με τα πάρα πολύ μικρά ανθάκια. Τώρα ανοίγουν. Εδώ βλέπετε και πίσω. Και εδώ δεν έχουν ανοίξει εντελώς. Και έχει και κάποια άλλιουμ, κάποια γκρεμμύδια άγρια. Είχαν ανθίσει πέρσι, τώρα όχι. Εδώ είναι κάκτη, λεοτεμπέρια πρίγκιπης, τεφροκάκτους αρτικουλάτους, γυμνοκαλίκιουμ μπαλντιάνουμ, μαμιλάρια κομπρέσα που μεγάλωσε, μαμιλάρια ματούντα που μεγάλωσε και εδώ αυτός στριμωγμένος είναι το γυμνοκαλίκιουμ μομβιλέι. Αυτή είναι λοιπόν όλη η κάκτη. Αυτή είναι και από την Κύπρο, οι τέσσερις τελευταίοι. Α, και αυτή εδώ. Η Λουφτεμπέργη, αλλά αυτή δεν μεγαλώνει πάρα πολύ. Πάμε πιο πέρα να δείτε κάτι πολύ ωραίο. Αυτός είναι ο πίνης κάκτης ο λεγόμενος. Ο Εκκινόψης λαγενιφόρμης και δείτε δίπλα. Η Καλανχώη άνθησε κανονικότατα ένα χρόνο αφού αγοράστηκε. Ξέρετε, οι αγορασμένες είναι φορτσαρισμένες όπως λένε, τις πειράζουν λίγο τη μέρα, τη νύχτα και ανθίζουν νωρίτερα. Μπορεί να ανθίζουν μικρές, οι περισσότερες πεθαίνουν μετά. Αλλά αυτή την είχαμε αφήσει έτσι, δεν την έκανα κάτι. Έβγαλε φύλλα, πέρασε φυσική νύχτα γιατί αυτές ξεκινούν την ανθοφορία όταν μικραίνει η μέρα. Και η φυσική τους εποχή είναι τώρα. Τώρα Απρίλιο λοιπόν, άνθησε, νάτι. Γεμάτη, ταξιενθίες παντού, δεν έχουν ανοίξει όλα τα μπουμπούκια ακόμα. Ανθισμένη Καλανχώη, πολύ όμορφη. Με εντελώς φυσικό τρόπο. Νάτι. Και αυτός εδώ είναι ένα είδος φρακοσικιάς, χωρίς αγκάθια, από Κύπρο κι αυτή. Ο Πούντια Κονσούλα. Και ένας από τους αγαπημένους μου εδώ, ο Εχινόκακτος. Εκκινοκάκτους γκρισόνι, έγινε τεράστιο σχετικά. Ακούστε τα αγκάθια, άμα τα πιάσει απαλά. Είναι χοντρά, δεν τσιμπάνε γιατί είναι γεμάτα και άμα τα πιάσει απαλά, ακούστε. Είναι ενδυναμωμένα με ασβέστιο. Όπως σε πολλούς κάκτους. Δεν είναι απλώς φυτικές ίνες, έχουν παραπάνω υλικό. Πάμε κάτω τώρα. Εδώ έχει. Αυτή είναι εδώ. Τη φραγκοσικιά την κοινή την καλοπιστική τη μικρή, πως τη λένε, ο Πούντια μικροντάσεις με πολύ μικρά αγκαθάκια. Αυτή είναι. Αυτή όσο και αν τη σπάσει μεγαλώνει, δείτε πως έχει μεγαλώσει. Δεν έχει σπάσει εδώ και καιρό. Ωραίο κέραιου στρόλι και ένας από τους αγαπημένους μου δίπλα, παρόντια Λενιγκάουζη που έχει γυρίσει πολλές φορές και τώρα έχει πετάξει κεφαλάκια κάτω, δείτε. Πολύ ωραία. Αραουκάρια εδώ. Αρχαίο κονοφόρο, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μεγαλώνει γρήγορα. Δεν είμαι και εδώ πια. Έρχομαι, τα βλέπω όλα, δεν μένω εδώ. Αυτή είναι. Εδώ είναι ο Εκκινόψης Πατσανόη. Είχε σπάσει από τον αέρα και γενικώς δίνωσε όλους από αυτόν. Έχει βγάλει εδώ μια κορυφούλα μικρή. Την είχε αυτή. Δύο μεγάλα κλαδιά είχαν σπάσει. Αυτό είναι το μεγάλο, το μικρότερο που πια και αυτό έγινε μεγάλο. Η Αλόη Βέρα εδώ γνωστή. Πολύ όμορφο φυτό, πολύ ανθεκτικό. Τα γιούκα εδώ, τα ελεφάντιπες τα δύο. Δεν έχουν θέμα. Εδώ έχει αυτά τα κρεμμύδια που υποτίθεται μεγαλώνουν γρήγορα. Και αρμπαρόριζα δίπλα, Pelargonium graveolens. Το αγαπημένο των γιαγιάδων που μυρίζει έτσι. Αυτή τη βαριά μυρωδιά τη βάζαν σε πιτούλα, σε τέτοια. Και πάει να ανθίσει και αυτό. Μια κράσουλα εκεί πίσω. Δεν παθαίνει κάτι. Μπορεί να σπάσω κάποιο φύλλο να κρατήσω. Θα δω. Μάλλον δεν θα την κρατήσω αυτή.
Γεράνε εδώ άλλη ποικιλία, έχει ανθίσει. Αυτά είναι λοιπόν. Αν θέλετε κάκτους, δίνω τους πιο πολλούς. Θα κρατήσω λίγα ήδη. Και γι' αυτό πείτε μου. Εδώ λοιπόν, ξαναβλέπετε την Καλαχώη ανθισμένη μια φορά. Και γενικώς όλα πάνε καλά, παρόλο που έχουμε λίγη παραμέληση παραπάνω. Γεια σας.